Έχεις γίνει δηλαδή μεγάλος παίκτης στο Tetris, ε. Όχι, εγώ είχα να το πω. Κοίτα εδώ τι έχω, έχω ωραία πράγματα. Τα on the tides. Τα πουλάτε κύριε. Δεν τα πουλάμε ρε φίλε. Εμάς τα πουλάτε κύριε, δεν με ενδιαφέρει. Quick. Θες να δοκιμάσεις το Quick. F1 Race, πάλι και λίγο φωνή. Έχει. Με τρελάνεις τώρα. Έχει ξεπάει. Πάμε άλλο. Ωραία, κάτσε να βάλουμε για να δουλέψουν λίγο. Να βάλουμε και σε αυτό λίγο μπαταρία. Φέρε εδώ. Και αυτό Tetris έχει μέσα. Πόσα Tetris έχω ρε. Πάλι. Περίμενε. Τι είσαι, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, κοίτα το θυμάσαι με το φωτισμό. Ναι. Σκοτεινιάζει. Γιατί το κάνανε αυτό, αφού έτσι χαίρεσαι. Υπάρχει περίπτωση να το παίξει αυτό. Τέρμα μαύρο, ε. Όχι, δείχτω σε να δουν τι έγινε. Βέβαια, έτσι. Θα το παίξει. Υπάρχει περίπτωση να το παίξει αυτό. Το βλέπουν, ποιο ξέρει. Θα σου πω, θα σου πω. Βλέπω χαπάκια έξω. Δόκτωρ Μάριο. Να το έπαιξε. Κοίτα, άμα, λένε ότι άμα τη χρυσάστε τη σκέτα δεν είναι σωστό τρόπο και καλά δεν κάνει. Αφού το κάναμε πολλά χρόνια, δεν έχουμε πάθει τίποτα. Ρε φίλε, ναι, αυτό πώς όμως το εξηγείς τώρα εσύ ότι τη φύσηξα και μπήκε. Κονάμι λέει εδώ, για κάτσε να δούμε τι είναι. Κάνω σαν να κάνει Καστιλβάνι, δεν αλλιώσουμε τώρα. Έχω Καστιλβάνι. Όχι, το τέρτι. Δεν το ξέρω το έχω αυτό. Την Edge Mutant Hero Turtles. Το θυμάσαι. Ναι. Θα τελειώσουμε. Α, έχω και τέτοιο, κοίτα. Και το κόλλο. Τούρλες. Άλλαξε Game Boy. Όχι, το ίδιο είναι. Κάτσε άσο να παίξει. Αυτό το έχεις παίξει, το θυμάσαι. Ναι, ρε. Έχω και άλλα κασετάκια εδώ, Robocop. Καταρχήν έχεις Castlevania το τέτοιο. Ναι. F1 Zero. Έπαιζες, είναι και ένα άλλο που παίζεις με puzzle που είχε. Ναι, αυτό, το On Tiles. Έτσι λέγεται. Mario. Το 6 Golden Coins. Από τα αγαπημένα Mario αυτό. Το θυμάσαι. Ναι. Castlevania, Legends, αυτό μου το έχει χαρίσει ο σταμάτης. Δεν πειράζει ρε μπαγάσα, θα σε χώρω όλα, ό,τι μου έχεις κάνει. Λεωνάρντο. Και All Star Challenge. Έφυγε. Για τα μάτια. Κοίτα, αυτό έχει καλά γραφικά για το Game Boy. Το έχω ξεχάσει. Ότι παίζει. Βλέπεις καθαρά. Στρίφτω άμα δεν βλέπεις καθαρά. Κάτσε να βάλω και εγώ το άλλο. Α, δεν έχω μπαταρίες ρε γάμο. Το στρίψω εγώ, μη σε νοιάζει. Αυτό έπαιρνε και ένα φορτιστή από κάτω, εντωμεταξύ το Game Boy. Για το, ναι. Ναι, φορτιστή κανονικό, είχε αποκλειστικό το... Αποκλειστικό το Game Boy και καλά, και τον έβαζες εδώ. Κάτσε ρε, αυτό δεν ήταν υποδοχή για τέτοιο. Αυτό. Τα ακουστικά, όχι, την μπαίνανε τα ακουστικά εδώ. Ανάτε τα ακουστικά. Να, εδώ έμπαινε ο φορτιστής ρε. Εγώ νομίζω ότι μπαίνανε τα ακουστικά, τον μπέρδεψα. Εδώ πέρα έβαζες φορτιστή κανονικά και δεν χρειαζόσουν μπαταρίες. Κάποιος είχε πάρει από τη γειτονιά, ρε φίλε. Και ποιος? Το βάζαμε, κάποιος είχε από την γειτονιά και δεν είχε μπαταρίες, αλλά έπρεπε να είναι μια μπρίζα αγκαλιά. ναι, ρε φίλε. Και βγαίνατε σε γειτονιά με έναν τοίχο. Εν τω μεταξύ έχει τη μουσική από το παιδικό, τη θυμάσαι. Ναι. Σε ναι, και καλά γραφικά. Γαμώ τα γραφικά. Για την εποχή εκείνη. Για την εποχή εκείνη. Για αυτό το μηχάνημα βασικά. Και για αυτό το μηχάνημα, για την εποχή εκείνη. Μα λέγανε που μα φαινούσαν ξεπραγματικά αυτά. Ναι. Εντάξει, ρε, πού είσαι. Καλά τότε, φίλε. Τον Darkwing Duck το θυμάσαι. Το έχει αυτό. Δεν ξέρω, ρε φίλε, παίζει είναι και είναι εκεί στα ανώνυμα αυτά. Υπάρχει πιθανότητα σε αυτά που δεν έχουν ταμπέλα, δεν λες. Κάτσε να βγάλει όλα τα Game Boy έξω να παρατήσουμε το κουτί στην άκρη. Εσύ το βάλεις εδώ μέσα αυτό. Μην το βάλεις εδώ πέρα και τα ξένα. Έλα, πέρασα μία πίστα νομίζω. Άμα χάσεις εντωμεταξύ, ξέρεις πώς είναι και καλά η υποτιθέμενη ζωή, το continuum ας πούμε. Πώς. Συνεχίζεις με άλλο παίχτη. Μέχρι να τους χάσεις όλους. Είδες εκπαίδευση ο Splinter. Δεν έχει πιο δυνατά. Α, όχι, θα τα ακούνε καθαρά τώρα. Γιατί έχουν τα μικρόφωνα, λογικά. Μήπως θα το χαμηλώσω. Αυτό το είχα τερματίσει, φίλε. Το On Tiles, το μπαζλάκι. Ναι, θυμάμαι, είχε κωδικούς. Κωδικούς. Βασικά αυτό. Θα σου δείξω τώρα να το βάλεις να το παίξεις. Password και λέω κωδικούς. Είχε password, ναι. Άλλο. Πάρα αυτά που δεν έχουν εικόνα, α δούμε τι είναι. Λοιπόν, αυτό το βάλαμε είναι το Tetris. Έχει σημειώσει εδώ πέρα και με στυλό ο άλλος. Ποιος ήταν αυτός ο άλλος τώρα. Τάσο στην άκρη. Αυτό ήτανε. Τα χελονιτζάκια. Αυτό ήταν τα χελονιτζάκια. Άλλο. Πόσο μαλακία που τα βγάζανε αυτά εδώ πέρα. Και αυτό βλέπεις, τσαμπουκαλεμένο είναι. Παίξε αυτό να δεις. Αυτό είναι ο Μάριο και είναι τύπου Arkanoid και καλά. Κοίτα, σάπιο το Nintendo έτσι, όταν η κάσετα δεν έμπαινε καλά. Ναι. Έτσι. Και κοίτα τώρα, θα το βγάλω και θα το ξαναβάλω, ωραία. Για να δούμε. Αυτό που θα κάνει είναι κατάλληλο, απογορεύεται, μην το κάνετε. Άρα, είμαι, κάτσε.
Πάλι τα ίδια. Και χειρότερα, μη σου πω. Κι όμως. Έπαιξε. Έπαιξε. Άλε, way. Είσαι λεβέντης να πούμε. Καλά τα πας στην πρώτη φάση. Τι δεν έχει καλή απόκριση, ξέχασε, θα πάει πολύ γρήγορα. Δεν έχει. Κοίτα εδώ. Κάνει, απλά είναι μόνο τέτοιο. Οχ, όσο πάει και αγριεύει αυτό. Ναι, θα γίνει πιο γρήγορα, ρε. Εννοείται. Δεν μου κάνει τέτοια. Όχι, ρε μαλάκι. Κοιμήσου κι άλλο. Κοιμήσου κι άλλο. Λοιπόν. Βάλε αυτό, που δεν ξέρουμε τι είναι. Και αυτό τέτρις πρέπει να είναι, μου φαίνεται. Έχω αυτή την υποψία. Για βάλε. Τέτρις. Λες να είναι τέτρις. Λοιπόν, άμα είναι και αυτό, ρε φίλε. Α, δείχτω. Ναι, τώρα όσο προχωράει θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Γεια. Τούβλο το έβγαλε τώρα το Nintendo. Να δοκιμάσουμε μετά αυτό το Game Boy έβαλα πριν. Ή αυτό. Για να τα βάλουμε όλα να λειτουργήσουν. Α, τρία είχαμε. Εγώ τρία έχω, ναι. Ένα το έχω αγοράσει και δύο μου έχουν χαρίσει. Και δύο τα έχω κλέψει. Έτσι θέλει. Να το. Μπαμ μπαμ. Εν μεταξύ λέτε ότι αυτός ο τρόπος είναι λάθος, ξέρεις. Γιατί μαζεύεται σάλι από κάτω, ρε, και η υγρασία δεν κάνει καλό στις κασέτες. Όσο αν, ποιο είναι αυτό. Ούτε καν. Δεν το θυμάμαι καν εγώ αυτό το παιχνίδι, φίλε. Το στάθ' με μανία. Δεν πιάνει. Αφού δεν έπιανε. Τι έγινε τώρα. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Θυμάσαι καμιά φορά που αράζαμε κάτω από λάμπες της ΔΕΗ για να παίξουμε. Ναι, πολλές φορές είχε γίνει. Α, σε διάλειο την παλεύαμε. Και τώρα δεν σε κουράζει τώρα έτσι όπως είναι, που έχεις συνηθίσει με HD ναι, και τα λοιπά. Κουράζει, αρκετά. Τραγωδία κανονικά. Για αφού τώρα πρέπει να το φέρω εδώ, λες και είμαι 40 χρονών. Κύουρος κύριε και βάλε αυτό. Αυτό όπως βλέπεις είναι πειρατικό. Δεν βλέπεις, δεν γράφει Nintendo εδώ. Είναι μάπα κασέτα. Από τότε υπήρχε πειρατεία. Α, γι' αυτό έχει το μπούμπλε απ' έξω, ε. Ναι. Έχει 4 παιχνίδια. Δεν κάνει. Καλά. Κάνει, δεν κάνει, χαιρεστήκαμε για αυτήν την κασέτα. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Έτσι μου έρχεται να το πετάξω από το παράθυρο αυτό το τέτοιο. Όχι, φέρε εδώ, ρε, φέρε εδώ, να σου δείξω πώς πάει. Κάτσε. Να το βγάλουμε, αφού θα δοκιμάσουμε άλλη κασέτα. Ναι, ρε, περίμενε, έχει 4 σου λέω μέσα. Τι 4. 4 παιχνίδια σου λέω εκεί. Α, και γιατί έβγαλε το τέτοιο κατευθείαν. Pitman. Α, τώρα το βγάλε. Α, όσες φορές το κλείνεις και ανοίγεις, αλλάζει παιχνίδι. Βλέπεις, κοίτα. Οπό, τώρα θα αλλάξει. Μάγκα, επίτευγμα. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Εδώ. Έχει αυτό. Είναι μηχανοτικό. Κι εγώ αυτό νόμιζα. Έκλεισε ρε το μπουρδέλο. Ξέρεις γιατί. Τι. Απ' πίσω εδώ οι μπαταρίες κουνιούνται. Αυτό το πρόβλημα το έχω ξεχάσει. Μα που βάζουμε ένα χαρτάκι εδώ πίσω. Και οι μπαταρίες παίζανε ρε. Και τώρα για αυτό το λόγο έκλεισε. Γιατί έπαιξε η μπαταρία. Και αυτό ήταν έτσι το διόρθωνε. Άμα το φτιάξω ποτέ. Α, γι' αυτό ορισμένοι είχαν βάλει από πίσω ζελοτέιπ και τέτοια. Έκανα παπούτσια. Όχι, ζελοτέιπ βάζανε γιατί του έσπαγε το δοντάκι εδώ. Ναι. Και δεν έκλεινε. Πώς το σπάγανε. Το σπάγανε, εύκολο είναι. Pitman, να βλέπεις τώρα άλλαξε το παιχνίδι. Αυτό είναι το αντίστοιχο του Hitman. Δεν ξέρω, κάτσε να δούμε. Του Hitman. Pitman, Hitman. Σαν το. Για να το δω. Θα ανοίξουμε λίγο τη φωτεινότητα. Την άνοιξες τέρματα, ε. Τι πρέπει να κάνω τώρα. Πηδάει. Αυτό τι είναι το που είχε. Αυτό για να παίζεις διπλό. Το βγάζεις αυτό. Ναι. Βάζεις ένα καλώδιο εδώ και ένα στο άλλο Game Boy. Και το πετάς. Όχι, ρε, βάζεις ένα καλώδιο εδώ και σε αυτό στο δεύτερο Game Boy. Ας πούμε και παίζετε διπλό. Α, που παίζανε τα Pokémon τότε. Τα Pokémon, το Tetris παίζετε διπλό, δεν θυμάμαι ποιο άλλο τώρα. Κανά Mortal Kombat τέτοια. Νομίζω ναι, κανονικά. Έλα να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Κάτσε να βάλουμε και το άλλο Game Boy. Το τρίτο. Quirk. Πώς προφέρετε τώρα αυτό εδώ. Quirk. Καλά το διάβασα. Quirk. Και αυτό puzzle gaming. Εν τω μεταξύ, αυτά εδώ μας έφυγε λίγο πάτος για να το ανοίξουμε παλιά. Ναι ρε φίλε, γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Τώρα έχουμε αποκτήσει πολύ δύναμη, έχουμε ενηλικιωθεί. Ιθυρία, ναι. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε 30 χρονών για να πάμε να το ανοίξουμε την ησυχία σου. Παλιά ψιλοκολλάγανε νόμιζα κιόλας ρε φίλε. Ρε, έσπαγες τα νύχια σου για να τα ανοίξεις. Ναι, κανονικά. Εντάξει, παλιά δεν το τρώγαμε το φάγημα. Ξέρεις γιατί, παλιά δεν είχαμε δύναμη να το πιέσουμε έτσι μέσα αυτό. Και να το κάνεις μία όπ και να ανοίξει. Καταλαβες. Και νομίζαμε ότι κόλλαγε. Ωραία. Και το τρίτο Game Boy βάζουμε σε λειτουργία να δούμε τι παίζει. Λειτουργεί και αυτό. Ποιο θέλεις, θες να παίξεις αυτό. Για βάλ' το. Ας πρέπει να βάλουμε λίγο μπλούζα μέσα. Βάλω και ένα μαχαιράκι. Το κάνουμε και αυτό με το μαχαιράκι, ε.
Σιγά. Μου γλίστρισε, ρε. Πάρ' τα δάχτυλά σου. Δεν παίζει, ρε φίλε, γιατί. Για φέρε ένα άλλο. Φέρε αυτό. Αυτό είναι άλλο Game Boy. Τώρα το έκανε κάγκελα, ρε. Έχει πρόβλημα το Game Boy. Παίζει, παίζει. Το... Δεν παίζει και η φωνία σε αυτό, ρε. Άσε το πιλάτε. Το παλεύουμε. Γεια. Όχι. Μπα. Όχι. Αυτό πρέπει να είναι που μου έδωσε ο Νίκος το ελαττωματικό. Κολόπεδο. Λεφτά είναι που μου το χάρισε. Κολόπεδο. Καλά. Πρέπει να καθαριστούν αυτά. Πρέπει να καθαριστούν αυτά. Και κοιτάω καλύτερα και τι να δω. Βγαίνει. Να στο λαμπρίχι με. Έχω το Game Boy. Μύρισε ρε φίλε. Γιατί το κάψαν οι μπαταρίες ρε φίλε. Σκέψου. Το ανεβάσαν θερμοκρασία οι μπαταρίες σκέτες. Να το. Μήπως κάγει η καρέκλα, λέω, η κασέτα, φίλε. Μήπως κάγει η καρέκλα. Ο... 1-9-24. Ναι, το αυτό, ρε, φίλε. Τώρα τι έχω κάνει εδώ, για. Μην πούμε στο 1. Αυτό είναι αυτόματα. Δεν θυμάμαι. Ναι, είχε μπαταρία μέσα. Με μάγκος. Σάντουιτς. Έλα. Σάντουιτς. Κάτσε να δώσεις το... Και αυτό τα παίζει τα κανονικά του Game Boy, νομίζω, ε. Και αυτό παίρνει και πιο λίγες μπαταρίες. Παίρνει 2, ρε φίλε. 1,5 βόλτ την καθεμία. Έτσι λέω. Για να σε κοιτάω, έχασα. 1,5 βόλτ, έχασα. Γίνει να πίσω, παίξε καμιά άλλη. Για να δούμε, τι έχεις παίξει. Σβήστα τα δεδομένα τα δικά μου και παίξε καινούριο. Πώς λέγεται, για να τη δω. Έχει τον Ντόναλντ μέσα αυτή. Ωραίο παιχνίδι κι αυτό. Το αγαπημένο μου ήταν αυτό. Συνέχεια. Και το άλλο το Μάριο μου άρεσε εδώ πέρα. Πιστεύω ότι τα καλύτερα Μάριο τα έχω παίξει εδώ σε αυτό. Ναι. Και το Warrior ήταν πολύ καλό που είχε βγάλει. Όπου Warrior ήταν τρεφιλέ. Ωραίο ήταν. Άκου. Ωραίο. Άκου μουσική. Είχε και γαμό τις μουσικές, από θέμα μουσικής ήταν ωραίο. Από θέμα μουσικής ήταν πολύ καλό αυτό, ναι. Δικαστή Dread, έχεις παίξει. Ναι. Το έχεις τρομαντήσει, ναι. Του έχω αλλάξει τα πετρέλια. Το έχεις τρομαντήσει. Εννοείται. Έλα. Καταρχήν έχει γι' αυτό password. Ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό έγινε. Αλλά ήταν δύσκολο, θυμάμαι. Το μεταξύ σου λέει αυτή η πλευρά έξω. Λες και είμαστε βλαμμένοι. Να το βάλουμε έτσι. Αφού δεν μπαίνει και να θες να το βάλεις. Δεν μπαίνει, ναι. Εντάξει, μερικοί μάλλον θα προσπαθούσαν και δεν το σπάσαν. Ρε φίλε, βλέπεις τώρα ειλικρινά. Για άνοιξε λίγο τη τέτοια. Τι, δεν πάει άλλο, φίλε. Εκεί, όχι. Δεν βλέπεις αυτό, τραγωδία είναι. Στη μέση. Α, πυροβολάει, εγώ νομίζω δεν πυροβολάει. Δεν το βλέπεις, ρε φίλε, γι' αυτό. Με κυνηγάει αυτό εδώ. Και δεν είχε κλωτσίδια. Εν τω μεταξύ, ο εχθρός δεν τίνει να πηγαίνει. Τώρα, επειδή εγώ θα βάλω αποσπάσματα, θα τα κλέψω από αλλού στο YouTube. Δεν θα δουν όπως βλέπουμε εμείς εδώ τώρα. Δεν πειράζει. Μιλάμε για σακάτεμα στα μάτια αυτό το πράγμα. Βρίσκει ένα σακάτεμα. Τώρα βλέπεις εσύ που πυροβολάει, γιατί εγώ δεν το βλέπω, ρε φίλε. Κοίτα όμως τι γίνεται, σφαγή. Κοίτα εδώ. Τον έφαγα. Σφαγή Αρμενίων. Όπου κουράζει τα μάτια αυτό. Κάμισε να το βγάλει, βάλε αυτό ρε που σου λέω. Βάλε αυτό που σου λέω. Απάθεις πλάκα με αυτό. Το ρομποκοπ. Μετά από μισή ώρα είσαι με ντεπών με αυτό. Κανονικά. Παλιά. Και πώς κάθεσαι και το παίξε αυτό ρε μαλακά όλο παλιά. Δεν ξέρω ρε φίλε. Είχαμε τότε αυτό. Να σου πω κάτι, είχα και άλλο μάτι τότε. Ναι, αετήσιο. Δεν είχα μία οποία. Το έπαιξε, παρόλο που κατέβηκε το σήμα μπουρδέλο. Το έπαιξε, το είδες. Ναι. Α, και αυτό βλέπεις καλύτερα. Αυτό ναι ρε φίλε, γιατί είναι χοντρά όλα τα... Κοίτα πως είναι ο ρομπογκότ, το τρώει όλο το φαΐ του. Τα σπράιτς είναι πιο μεγάλα και πιο καθαρά. Σε πυροβολάει το τέτοιο ρε φίλε, που ρίχνει το νερό. Κουβάς. Ναι. Πώς τα λένε αυτά που έχουν στους δρόμους. Που βάζουν για την πυροβολή. Γιατί για το... Είναι κάποιος μη σακί καλυμμένος ρε, γι' αυτό σου τη ρίχνει. Σώσ' τον αυτό, να μην το σκοτώσεις. Είναι. Θεέ μου. Θεέ μου. είναι μέσα στην αποστολή αυτή να του σώσεις, αλλιώς δεν τελειώνει η πίστα. Ναι. Mm. Είναι Ελλάδα και άμα δεν του σώσεις, τι. Ξαναπάς από την αρχή. Όχι ρε, χάνεις. Δεν είναι δικαίωμα αυτό.
Gargoyles. Gargoyles. Έπρεπε να είχα δύο. Είχα ένα Game Boy, αλλά το πούλησα. Color. Να είχαμε δύο τέτοια τώρα, να δοκιμάζαμε και δύο μαζί. Αυτές οι μπαταρίες μια ζωή πρόβλημα ήταν. Μου, φίλε, έπεσε το κενό. Άλλο. Η αλήθεια δεν ξέρω τι έβαλα τώρα. Το Gargoyles έβαλε. Ξέρεις ποιο είναι το Gargoyles. Στο Super MES το τέτοιο που έπαιξες με αυτόν εκεί πέρα από το. Πώς το λέγανε, ρε φίλε. Ποιο είναι. Α, αλήθεια. Ναι, κόλλησε το κεφάλι μου τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα. Πώς το λέγανε αυτό το παιχνίδι. Demon's Crest. Ναι, μπράβο. Α, είναι παραπλήσιό του. Spin-off. Αυτό είναι δύσκολο όμως. Και είναι και καλά και σαν RPG. Αλλάζει η προοπτική. Τώρα το βλέπεις από πάνω, πανοραμική κάμερα, και μετά θα το βλέπεις από όπως βλέπεις και το. Και το Demon's Crest. Από αριστερά προς δεξιά δηλαδή. Έχει, να του, βλέπεις. Έχει μια μουσική η οποία σου τρυπάει τα αυτιά. Χαμηλώσέ το. Κλείσε τελείως. Όχι, εντάξει. Να ακούει. Α, κοίτα. Πιάνεται στον τοίχο, μπα, πανεβαίνει. Φαίνεται δύσκολο όμως. Ορίστε, αυτό είναι παιχνίδι. Κολλάει στον τοίχο. Ναι, αλλά δεν κολλάει για πάντα. Και ψιλοπετάει λίγο. Πρέπει να το κρατήσεις, θα πατήσεις σταθερό. Να το. Οπ, και τώρα πας προς τα εκεί. Και έχει από κάτω, το βλέπεις, η μαύρη μπάρα είναι η ενέργειά του και καλά πόσο αντέχει. Άμα τη φας όλη πέφτει. Ωραία. Δεν έχει την ίδια μουσική... Περίπου. Με τον Ghouls and Goblins. Ναι. Πάντως του... μοιάζει πολύ με τον Demon's Crest. Ακούστε τη μουσική. Με τον Ghouls... Ghouls. Θα δω τι έγινε. Τι έγινε, Μπάμπη. Έχασα, ρε φίλε. Μια φλόγα να πούμε. Καλά, δεν το πρόχωρα αυτό. Φαίνεται πολύ δύσκολο σε παιχνίδι. Έλα, παίξε ένα του είδους τώρα. Παίξε αυτό. Castlevania. Παίξε Castlevania εκεί να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Κι όμως, το είχα τερματίσει. Κι αυτό. Ναι. Κι αυτό. Κι αυτό. Τώρα μην μου πεις τερμάτισε εδώ τώρα. Απλά είχα κάτι και είχα ασχοληθεί. Και καλά για απόδειξη. Ναι. Γιατί μπορεί. Να σε δω, ρε. Να μπορεί το κοινό και εσύ και το κάθε κάστοτε να πούμε που μας βλέπει να θέλει να το διπράξει. Καλό χαρακτήρα είναι για κλάματα. Εντάξει. Σας και φοράει καλσόν είναι μόνο. Άκου. Άκου μουσικάρα, ρε φίλε. Έφυγε. Ήτανε μία λύση για gaming, ε. Ναι. Τότε αυτό. Ήτανε φοβερό. Κοίταξε, την ηλικία που το είχα παίξει δημοτικό και τέτοια, ήτανε φοβερό για μένα αυτό. Γιατί μόνο για σένα ήταν. Σαν πως εγώ είχα ξαναδεί και τίποτα άλλο. Υπολογιστές δεν είχαμε σπίτι έτσι κι αλλιώς. Τίποτα, δεν μας παίρνανε. Λέγαμε να μας πάρουν κάτι να πούμε και γινόταν πανικό σπίτι. Δεν γινόταν πανικό, δεν το παίρνανε, ρε φίλε. Κοιτάξτε να δεις, δεν ήταν θέμα λεφτών. Ήταν το θέμα ότι θα στραβωνόμασταν, θα διαβάζαμε. Όχι ότι δεν στραβωθήκαμε λόγω κληρονομικότητας. Να τα λέμε κι αυτά. Αφού έτσι κι αλλιώ. Στραβή θα βγαίναμε. Ναι, δεν υπήρχε πιθανότητα να γίνει τίποτα άλλο. Γιατί με τα μαθήματα που μας πιέζανε. Αυτό ήθελα να πω, με τα μαθήματα. Θα διαβάσουμε, έχει καιρό. Μπορείς, διαβάσαμε, περάσαμε το σχολείο, τελειώσαμε. Μου ζητήθηκε κάτι από αυτά που έχω διαβάσει και έχω, δηλαδή έχω τελειώσει χαρτί από το Λύκειο. Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Αυτοί τώρα μας κυνηγάγανε σε φάση. Αλλά ήταν και δημοτικό, ρε φίλε. Εντάξει, ήταν δημοτικό. Σου λέει τώρα τι. Από την τρίτη, από την έκτη δημοτικού μέχρι μετά το γυμνάσιο έπεσε κυνήγι. Καλό. Καλό κυνήγι έπεσε κυνέ. Predator κυνήγι έπεσε. Είχαμε φάει ένα αρκουδόξυλο φάγαμε. Πόπο, φίλε. Εσύ πιο πολύ, εγώ εντάξει. Εγώ τις έδωσα ξαφνικά όταν έπαιρνα τους βαθμούς, φίλε. Εμένα με ρίμαξε, ναι. Ξαφνική σφαλιάρα, φίλε, στη μέση του δρόμου. Που την έβαγες δημόσια τη σφαλιάρα, ε. Και θα πω και αυτό, μια φορά που δεν είχα γράψει περίληψη, σε ένα. Πού ήταν, στο δημοτικό ήταν. Μου έδωσε μια σφαλιάρα το πρωί. Γιατί ως γνωστόν είχα ασχοληθεί με αυτό εδώ. Για το καλημέρα, ε. Με το καλημέρα, γιατί που, μου λέει που είναι. Αντιγραφή ήταν. Πού είναι η αντιγραφή, δεν πού είναι η αντιγραφή. Την έκανα την αντιγραφή. Να φαπ. Και ξύπνησα, φίλε, εκείνο το πρωί. Καλά ξύπνησα. Καλά, τι αντιγραφή, αντιγραφή κειμένου. Ναι, κάτι ήταν, δεν θυμάμαι. Άγια, για να μάθεις ορθογραφία, την αντιγραφή που κάναμε στην ορθογραφία. Ξέρω, εγώ ήταν πάντως έτσι δημοτικό πάλι. Άστα, μάγια μου. Και το Mega Drive, θυμάσαι, με τα χίλια ζόρια μας το πήραν. Το Mega Drive, επειδή χαλάσαμε λιγάκι την κεραία από πίσω, θεώρησε σωστό να πήγε. Το πετάξει από τον πρώτο όροφο. Το Game Boy μας το σπάσε. Λες και θα φτιαχνόταν άμα το πέταγε. Ναι, η τηλεόραση, θα την έφτιαχνε η τηλεόραση. Θα το φτιάξει. Εντάξει. Το Game Boy μας το σπάσε εντωμεταξύ, αν θυμάσαι καλά, νομίζω ότι δεν σου το δίνα επίτηδες εγώ, ρε. Και το σπάσε στον τοίχο του δωματίου. Τι στον τοίχο, στο πάτωμα. Μία στον τοίχο και δύο στο πάτωμα το πέταξε. Και μαλάκα που. Γιατί είχε μανία να σπάει τα πράγματα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Λοιπόν,
Μην βάζει αυτή, δεν μπαίνει. Είναι για το color αυτή. Ποιο δε. Δεν μπαίνει, σου λέω. Θα σου γράψω, δεν το διαβάζει. Περίμενε. Δεν το διαβάζει, σου λέω, ρε. Κάτσε, το δούμε, ρε, μάγκα. Εν τω μεταξύ, αν θυμάσαι καλά που λες, δεν θα το διαβάσει τώρα. Ωραία, βάλ το color. Όχι, θα το διαβάσει και θα σου πει δεν κάνει για αυτό το σύστημα. Φύσα τι καλά να δει. Γιατί κάποιο πονηρό έχει πάει και την έχει κάψει εδώ πέρα για να μπαίνει. Κι όμως είχα την εντύπωση ότι εδώ το είχα παίξει. Δεν το έχεις παίξει εδώ, ρε. Θα το δούμε. Τραμπάκουλα. Κι όμως. Να το, το γράφει, το γράφει. Πού το. Φέρε εδώ να σου διαβάσω εγώ. Να το. Μπορεί να σου λέει Donald Duck κανονικά και σου λέει This game is specially designed for Game Boy Color. Please use a Game Boy Color to play this game. Εν τω μεταξύ. Α, ξέρεις που το είχα παίξει. Μαλακία έκανα. Ρε φίλε, κοίταξε να δεις. Έχουν βάλει προειδοποίηση. Στο Advance το είχα παίξει. Άκουσε να δεις. Ναι, στο Advance. Έχουν βάλει προειδοποίηση γιατί την είχαν ψηλιαστεί ότι κάποιος πονηρός θα πάει και θα ξύσει εδώ πάνω το τέτοιο για να μπει στο Game Boy το απλό. Και με το που μπήκε τώρα, βλέπεις, δεν σου έκλεισε τελείως και δεν σου λέει τίποτα. Mm. Σου λέει ότι αυτό το παιχνίδι δεν κάνει για αυτό το σύστημα. Εν ολίγοι σας καταλάβαμε. Ρε φίλε, το είχαν προβλέψει όμως, ε. Σου λέει, θα το ξύσει κάποιος. Game Boy, λοιπόν. Ήταν γάτι τότε. Λοιπόν. Φέρε να βάλουμε εδώ, φέρε να βάλουμε εδώ. Αυτό το δοκιμάσαμε, περίμενε γιατί είμαστε απροπέντητες. Το Quirk, όχι δεν το έχουμε δοκιμάσει, βάλε το να το δεις. Άντε βάλε το. Και το Game Boy θυμάμαι μου το είχε σπάσει γιατί νόμιζε ότι δεν σου έδινα, εσένα δεν γούσταρα να σου δώσω ρε, σαν μεγαλύτερος και καλά αδερφός. Ενώ δεν σου έδινε γιατί τελειώναν οι μπαταρίες γρήγορα, θυμάσαι τι πρόβλημα είχαμε με τις μπαταρίες. Ναι. Τρομερό πρόβλημα, φίλε, με τις μπαταρίες. Γιατί δεν είχαμε αυτό που βάζα τελικά από εδώ που μου λέγεται. Δεν είχαμε και δεν είναι. Ήτανε μαλάκα δύο φορές που την πατάγαμε αυτό. Μία που δεν είχαμε παιχνίδια και μία που δεν μας δίνανε φράγκα να παίρνουμε συνέχεια μπαταρίες. Ήταν ακριβές οι μπαταρίες, ήταν ένα χιλιάρικο κάναν. 500 δραχμές πιο φθηνή θυμάμαι. Οπότε εγώ για να την γλιτώσω και να έχω να παίξω δεν έδινα σε σένα. Και ο Χρήστος νομίζω ότι δεν σου έδινε έτσι, επειδή είμαι μεγαλύτερος και καλά δεν παίζεις εσύ. Ναι, και εγώ με. Και εσύ σε μια δόση σε πιάνει μια τρέλα, ρε φίλε, και κάνει σαν μαλάκας. Και το παίρνει και το κάνει κομμάτια, φίλε. Το τονίζεις, αυτό θα το κόψεις. Ναι. Όχι, δεν θα το κόψω, θα μείνει. Το τονίζεις, άσχημα. Αυτό ήταν το πρώτο σύστημα που μας είχε σπάσει. Το δεύτερο σύστημα που μας είχε σπάσει ήταν το Mega Drive. Και επειδή δεν ξέρω αν καταλάβανε τώρα τι κουβέντα κάναμε, το είχα συνδέσει την τηλεόραση κανονικά σε αυτές τις μεγάλες τιμές που είχαμε μια μεγάλη CRT. Ναι, αυτή είναι τεράστια. 30 CRT τότε ήταν σαν να έχεις διαστημόπλαιο μέσα στο σαλόνι. Και ήταν συνδεδεμένο το Mega Drive. Και όπως πάω να κάτι να πάρω εγώ βράδυ να πούμε δεν έβλεπα κανένα. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Τι δεν σου αρέσει καθόλου. Όχι. Πάμε να δούμε. Που τα παίρνω σβάρνα το βράδυ, ακούγεται ο θόρυβος αυτός και ξεκολλάει από πίσω το τσουτσούνι της κεραίας. Το βίσμα. Αυτό το βίσμα μας έφαγε. Την άλλη μέρα ήρθε ο πατέρας μου από Κεφαλονιά. Πάει να βάλει τηλεόραση να δει. Πού να δει τηλεόραση. Εγώ δεν το είχα πει τη μαμά μου ακόμα. Γιατί η μαμά μου γέρα δίνω μέσα. Δεν θυμάμαι να. Την τηλεόραση δεν την έβαζα. Πες την αλήθεια. Φοβόσου να το. Δεν θα χεστεί επάνω μου. Θα την ταρχόταν σαν τον νίτζα μέσα. Και έρχεται και λέω τώρα θα φάω το ξύλο που δεν έχω φάει σε όλη μου τη ζωή. Θα με ισοπεδώσει, λέω. Θα με ρημάξει. Και τελικά αντί να με πλακώσει, παίρνει το Mega Drive και το στέλνει από τον πρώτο όροφο. Στον πρώτο δεν είμαστε. Δεν λες πάλι καλά που δεν έφυγε από τον πρώτο όροφο. Μεταξύ, τότε αυτή η τηλεόραση ήταν καινούργια, την είχε πάρει ένα εκατομμύριο δραχμές, θυμάσαι. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Σα, λέμε τώρα. Πώς τη λέγανε αυτή την τηλεόραση, είχε. Γιατί είναι. Sony, Vega, κάτι, δεν θυμάμαι. Μπράβο, ναι. Trinitron, Vega, έγραφε. Προλάβα και την άλλη, εγώ, πώς την είπες. Και την άλλη. Την Grounding. Grounding που είχε. Αυτά είναι πιο παλιά. Ένα κοντρό στα σάντουιτς ήταν. Ναι. Όχι και αυτό εδώ που παίζουμε, δεν είναι στα σάντουιτς. Και εδώ το παίζεις, ρε. Φέρε να βάλουμε σε αυτό το μπαταρίο, σου λέω. Άντε, βάλτε. Φέρε δύο, φέρε δύο. Μου βγάλε δύο και δώσε. Α, μόνο δύο. Εγώ τις ναι, ρε, μόνο δύο. Γι' αυτό σου λέω αυτό είναι καλύτερο, ρε. Αλλά δεν ξέρω αν έχει ήχο αυτό. Κάτι θυμάμαι, αλλά. Ήχο. Για να δω. Το ανοίγει από τα πλάγια. Α, αυτό δεν έχει κασέτα μέσα. Είναι και κουπρόμισε. Να το, ρε. Ωραία, θα κάνω. Και με χρώμα. Και με χρώμα, ρε, κορόιδο. Τα άλλα έχει πληθώρα, το ξάπλωνα τα χέρια σου. Ναι, αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό δεν μπορεί να το πιάσει καλά, όντω. Όντω μπορεί να το πιάσει καλά. Εν τω μεταξύ, αυτό θυμάσαι, το είχα πάρει κοψοχρονιά. Κοιτάξτε να δει, τα δάχτυλα είναι ψηλό μεγάλα. Εγώ στην οδήγηση, α πούμε, μπορεί να ανοίξω αλάρμα αυτό εδώ. Και εγώ δεν μπορεί να ανοίξω αλάρμα. Κατά λάθο όμω, έτσι. Ναι, και εγώ κατά λάθο επαφέ. Αλάρμα ανοίγω άλλη καλοκαθαριστήριο, κατά λάθο. Για καλοκαθαριστήριο, την άλλη φορά έστριβα, κάνω μια τάκ και βλέπω και πέρα να λέω τι έγινε. Πολύ γρατζουνισμένο αυτό αν παρατηρήσει. Τι το έχουν κάνει, δηλαδή όταν χάνανε το κοπανάγανε στο έδαφος κάτω. Ε, από πού το βρήκες αυτό. Πώ
Πω έναν τύπο σου λέω, 15 ευρώ το πήρα αυτό, ένα κίτρινο που είχε. Ναι. Και τρεις κασέτες, το κίτρινο το πούλησα. Αυτό δεν δούλευε και τόσο καλά και το κράτησε. Δεν μπορώ να δώσω τον άλλον τώρα σάπιο πράγμα. Μα αυτό πρέπει να έχει γερό πρόβλημα, γιατί βλέπω τσαμπουκαλεμένη καλά η οθόνη. Α, να έχει προηγούμενα δηλαδή. Ναι, πρέπει να έχει. Μπορεί να. Ποιο παιχνίδι την πλήρωσε. Μπορεί να είναι και αυτό που λες, αλλά μπορεί και να το χρησιμοποιήσω πολύ αυτό, ρε. Πρέπει να καθαριστούν αυτά. Πρέπει να καθαριστούν αυτά. Ωραίο παιχνιδάκι αυτό. Διασκεδαστικότατο. Ναι. Να. Δουλεύει σωστά, ρε. Εντάξει είναι, ρε. Είναι. Το είχα παίξει πολλές φορές έτσι που μου άρεσε. Κοίτα τα μαλάκα που είναι της Rockstar. Η Rockstar ξέρεις ποια έχει βγάλει. Sound κάτσε καλά να μου που λέει και ο φίλος μας. Ναι. Η Rockstar έχει βγάλει τα τέτοια, ρε. Τα Grand Theft Auto που έχει γίνει χαμός. Τα έχεις ακουστά. Ναι, αυτό άρεσε ποτέ αυτό το κάνω. Και έχει βγάλει και το Muppets. Όχι, τι έχω. The Muppets Created by Tarantula. Είναι η εκδότρια η Rockstar. Κοίτα εδώ. Μπάντα. Τους βλέπεις. Ωραία, κάτσε να παίξουμε λίγο. Έτσι παίζει άλλο. Ρε, αυτό δεν βλέπεις καθόλου, ρε φίλε όμως. Άμα δεν το βάλεις τέρμα φως, δεν βλέπεις καθόλου. Αυτό ήθελα τώρα το Advance που μου σπάσε. Που έχει και φως. Για να το παίξουμε με την ησυχία μας. Α, παίξουμε αυτή τη ζούγκλε. Muppet. Βλέπεις εσύ καθόλου. Α, όσο βλέπεις και εσύ. Παπάρια μέντολες βλέπω κι εγώ. Μέσα στα μούτρα μου είναι και δεν βλέπω καθόλου. Μεταξύ αυτό έχει χρώμα. Γιατί δεν βάζανε φως, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά, είχαν το πρώτο το Game Boy. Το οποίο καλός ή κακός δεν είχε φως. Εντάξει. Ίσως δεν είχαν τον τρόπο τότε. Θυμάμαι... Αλλά και πάλι να πεις ότι δεν είχαν τον τρόπο. Πάει στο διάλειμμα. Παλιά θυμάμαι ότι ήθελα να το αγοράσω πολύ αυτό. Μου άρεσε. Το color. Το color, ναι, ναι. Έτσι, το σκεπτικό του. Α, ήθελε το Game Boy Color. Γιατί δεν είπε ποτέ να στο πάρουν, ρε. Γιατί ήξερα ότι η απάντηση ήταν αρνητική. Και εγώ πώς σου έπειθα και μου το περνάνε. Εσύ έσπαγε αρχίδια τότε. Ναι. Oh. Σαν ευρωστανικό πρέπει να κάνω λογικά. Πάρτε μου, άντα μου το πάρει, πάρτε μου. Χριστούγεννα. Χριστούγεννα, ναι. Είχα πει και καλά, τα είχα μια βάντα. Λες ρε, πού στείλτε, α συγκινηθούν. Χριστούγεννα. Πάσχα έρχονται. Εντάξει, δουλεύει. Δούλεψε. Το είδες που δούλεψε. Το είδες που σου λέω ότι πρέπει να τα κάνεις σέρβις αυτά. Πρέπει να τα έχεις. Είναι σαν τα αυτοκίνητα. Μόλις μόλις ζεσταθούν, παίζουν, ναι. Και αυτό εντωμεταξύ έχει και μπαταρία που σημαίνει ότι σώζει. Έλα, βγάλει τις μπαταρίες από το άλλο. Τις δύο. Mm. Πάλι καλά, κλέβεις δύο μπαταρίες, ας πούμε, και δεν χρειάζεται να. Το κομπιούτερ, τι βγάζαμε, θυμάσαι. Του αφήναμε τις παλιές από το Game Boy. Τι κυνήγι έπεφτε και δεν αλλάζει το κανάλι. Ποιος άλλαξε πάλι τις μπαταρίες. Την πρώτη φορά δεν το παίρνανε γαμπάρι. Τη δεύτερη έτσι και έτσι. Μόλις γινόταν τίποτα και δεν άλλαζε κανάλι μετά το κομπιούτερ, τελείωσε φίλε. Το είχαν καταλάβει ότι το ξεκαμπούτηξε εμείς. Μπατάρια, ποιος χρησιμοποιεί άλλος εδώ μέσα. Εντάξει. Λοιπόν. Ωραία. Αυτά από εμάς, παιδιά. Ήμασταν σε μια περίεργη φάση. Δεν ξέρω τώρα. Αυτά τα γυαλιά σου μου αρέσουν. Θέλω να πάω να πάρω. Λοιπόν. Θα πάρω Ray-Ban. Γεια σας.